Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το πω. Μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο για τις εκλογές. Προχθές, στην Αθήνα, ο κύριος Μοσκοβισή δεν συμπεριφέρθηκε ως αξιωματούχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο συμπεριφέρθηκε ως υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεκδικώντας τη θέση του κύριου Γιούγκερ. Δεν ξέρω για ποιους λόγους δικούς του υιοθέτησε με ανεπίτρεπτο τρόπο το κυβερνητικό αφήγημα για τάχα καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, όπως μας είπε και σήμερα. Αντίθετα, ο κύριος Τσίπρας έχει δεσμευθεί για νέα επαχθή μέτρα για τα επόμενα χρόνια. Μείωση συντάξεων από το 19, μείωση αφορολόγητου από το 20, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών σε επαγγελματίες και αγρότες, πλεώνασμα 3,5% μέχρι το 22 και 2,2% μέχρι το 60. Μόνο χώρες του ΟΠΕΚ λόγω πετρελαίου μπορεί να πετύχουν τέτοια αποτελέσματα, υποθήκευση της κρατικής περιουσίας για τα επόμενα χρόνια 25 δισεκατομμύρια και ένα υπερταμείο το οποίο θα έχει την ευθύνη μέχρι το 2115, ακόμα για 99 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε το τρίτο άχρηστο, αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο στήγησε πολλά στον ελληνικό λαό, λόγω της λάθος πολιτικής της αριστερής κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, και διαφωνώ με τον κύριο Μοσκοβισή, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει ένα τέταρτο και καλυμμένο μνημόνιο. Πείτε μου, δεν είναι μνημόνιο όταν περιλαμβάνει μέτρα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια και ανεβάζει το λογαριασμό στα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το 10% του ακαθάριστου αντικειμενικού προϊόντος Ελλάδας. Δεν χωρούν λοιπόν πανηγυρισμοί, πολύ περισσότερο θριαμβολογίες. Αυτό που χρειάζεται είναι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην Ελλάδα. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα βγει από τα διέξοδά της και από τη μεγάλη κρίση την παρατεταμένη που είχε όλη τη δεκαετία του 1910. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.